πέρσι είχε 96 αιτήσεις για διδακτορικά μέσα από τα πανεπιστήμια και είχε μόνο 5 μέσα στις επιχειρήσεις. Αν αυτά μπουν μαζί, το αντιλαμβάνεστε ότι οι επιχειρήσεις έχουν χαμηλές. Λοιπόν, έρευνα και τεχνολογία ανάπτυξη είναι πρόγραμμα το οποίο υπήρχε στο παλιότερο, υπήρχε εφαρμοσμένη έρευνα για επιχειρήσεις και πειραματική ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό πλέον, το κομμάτι της εφαρμοσμένης έρευνας για επιχειρήσεις, το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι το 80% χρεώση, φέτος το ΙΠΕ αποφάσισε να βγάλει έξω. Και διαμαρτυρόμαστε, εντονίσαμε το πρώτο σημείο ότι διαμαρτυρόμαστε πάρα πολύ. Άφησε μέσα μόνο το κομμάτι, το οποίο αφορά μόνο πειραματική ανάπτυξη προϊόντων, το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι το 60% χρηματοδότησης. Και αφορά ουσιαστικά ανάπτυξη νέων προϊόντων, νέων διαδικασιών μέσα σε επιχειρήσεις. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα της συλλογικής έρευνας, όπου ο ανάδοχος είναι σύνδεσμος επιχειρήσεων, δηλαδή μια ομάδα επιχειρήσεων, όπως είναι επίσης και το ΚΕΒΕ, που μπορεί να θεωρείται σαν σύνδεσμος επιχειρήσεων, όπου επίσης μπορεί να γίνουν έργα τα οποία έχουν ένα πιο γενικό χαρακτήρα. Δεν αφορούν κάποια συγκεκριμένη επιχείρηση, αλλά έχουν πιο γενικό χαρακτήρα. Η μέγιστη χρηματοδότηση μπορεί να πάει μέχρι τα 150.000 ευρώ. Στο προηγούμενο πρόγραμμα ήταν 170.000 ευρώ και εδώ και εδώ, τώρα το κάνουμε 150. Και όπως σας είπα, έβγαλε τη διάσταση εδώ που μπορούσαν οι επιχειρήσεις να πάρουν χρηματοδότηση μέχρι το 50%. Και αυτό διαμαρτυρόμαστε. Το πρόγραμμα Ανέφρικα, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται και από την Κυπριακή Δημοκρατία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τελείται και διεθνική συνεργασία. Διεθνή τουλάχιστον μία εταιρεία από την Κύπρο και μία εταιρεία από το εξωτερικό. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Τα νέα έργα, που είναι εντελώς καινούργια ιδέα, στα οποία η χρηματοδότηση είναι 150.000 ευρώ, το έχουν δει τη διάρκεια που βλέπετε, ή υφιστάμενα έργα, δηλαδή ένα έργο το οποίο ήδη εκπονείται και υλοποιείται, μπορεί κάποια κυπριακή επιχείρηση, εφόσον την ενδιαφέρει, να πάει να ενταχθεί πάνω στο έργο και μόνο θα πάρει 110.000 αντί 150.000 που είναι στην περίπτωση του κοινού. Υπάρχουν επίσης τα λεγόμενα κουπόνια καινοτομίας, όπου μια επιχείρηση μπορεί να έχει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα, μπορεί να πάρει ένα κουπόνι καινοτομίας, όπως λέγεται, και να πάρει να το εξαρτηρώσει σε κάποιο φορέα για να της κάνει κάποια πολύ συγκεκριμένη δουλειά. Φυσικά βλέπετε ότι το ποσό είναι εξευτελιστικά χαμηλό και δικαιούται ένα κουπόνι σε όλη τη διάρκεια της δέσμης. Αλλά υπάρχει αυτή η διαδικασία. Τέλος, είναι τα κολλακτήρια επιχειρήσεων. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτήθηκε ένα από το πιο εμπορικό επιχειρήσεων του τουρισμού. Η δικιά μας εταιρεία είχε την τιμή, αν θέλετε, να κερδίσει στο διαγωνισμό ένα από τα κολλακτήρια και είναι το πιο επιτυχημένο μάλιστα. Σε αυτή την περίπτωση, το πρόγραμμα έχει κλείσει τώρα στην πρώτη φάση. Τώρα συζητούμε μαζί με το ΙΠΕ τη δεύτερη του φάση. Τι προέρχεται το πρόγραμμα. Κάποιο επινοητή, όταν λέω επινοητή, ενώ φυσικό πρόσωπο, ο ευαγόρα παραδείγματο χάρη, ή μια ομάδα 2-3 ευαγόρα και μέρη παραδείγματο χάρη, αλλά πάντα φυσικά πρόσωπα, έρχονταν στο κολακτήριο και μου παρουσιάζαν μια ιδέα. Καλή ώρα, όπως είναι ο κύριος Σύσαμος εδώ, ο οποίος είναι ένας από τις εταιρείες που υποφεληθήκαν το σχέδιο, ήρθε με την ιδέα του Κώστας, μας την παρουσίασε, στην αρχή μας πολύ άρεσε, στείλαμε τον πίσω, ξαναήρθε στη συνέχεια. Αφού εγκριθεί από μια ειδική επιτροπή του κολακτήριου, στη συνέχεια το επιχειρηματικό σχέδιο του ειδητή προωθείται, προωθείται προς το Υπουργείο Βιομηχανίας, τώρα προωθείται προς το Διαμονή της Έρευνας. Γίνεται εκείνη η αξιολόγηση από μια επιτροπή, η οποία δυστυχώς αποτελείται από 6, χωρίς να προσβάλλω έναν δημόσιο υπαλλήλο, κ. Στεφάνη, έτσι. Αποτελείται από 6 δημόσιους υπαλλήλους και έναν εξωτερικό αξιολογητή, ο οποίος συνήθως και πάλι δυστυχώς ήταν μόνο από την Ακαδημία. Επομένως, εστερείται η αξιολόγηση της εμπορικής προοπτικής, αν θέλετε. Άρα και εδώ είναι ένα σημείο που έχουμε μια συζήτηση μαζί τους. Τέλος πάντων, μετά από τη διαδικασία αξιολόγηση, γίνεται η έγκριση του προγράμματος. Οι επινοητές είχαν την υποχρέωση να δημιουργήσουν μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Ο επινοητής υποχρεωτικά πρέπει να κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας, δηλαδή πάνω από το 50%. Το εκκολακτήριο διεκδικούσε ένα μερίδιο μέχρι 20%. Και το υπόλοιπο 30% που παραμένει μπορούσε να το κρατήσει είτε ο επινοητής, είτε να το δώσει σε άλλους. Ξέρω αν έχει μια εταιρεία του Ευαγόρα να συμμετέχει μέσα σαν επενδυτής, ή μπορούσε να πάρει ένα ποσοστό δίνοντας ένα χρηματικό ποσό ως αντάλλαγμα. Η χρηματοδότηση ήταν 200.000 ευρώ. Με απέτηση να βάλει 17.000 ευρώ ο επινοητής. Αυτή τη στιγμή συζητούμε το ποσό να βάσει το μισό εκατομμύριο για τις σχέσεις και εύχομαι, φαίνεται ότι υπάρχει καλό βήμα, εύχομαι τελικά ότι δεν το καταφέρει. Στη συνέχεια η εταιρεία αυτή που δημιουργείται είναι καθίστατα μέσα στο κολακτήριο και εκεί της επαρέχεται όλη η υποστήριξη σε όλες τις διαστάσεις, ώστε να τη βοηθήσει να επικεντρωθούν οι επινοητές στην ανάπτυξη των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Και να βοηθήσουν εμείς σε ό,τι άλλα
περιφερειακά, α πούμε, απαιτούν τον Αγίο για να μπορέσει στους 24 μήνες να αποφοιτήσει η εταιρεία με καλές προοπτικές να ζήσει στην Ελευθερία. Από πού μπορείτε να πάρετε πληροφόρηση? Αυτό ο ιστοχώρο, το οποίο είναι στο χώρο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου του Κύπρου, η κυβέρνηση, το γραφείο προγραμματισμού, ανάθεσε στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο του Κύπρου όλη την ενημέρωση προ τα έξω για τι χρηματοδοτήσει. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο πήγε σε έναν διαγωνισμό και κερδίσαμε εμεί τον διαγωνισμό. Επομένω, εμεί συντηρούμε καθημερινά έναν ιστοχώρο, στο οποίο δίνουμε πληροφορίε για όλα τα προγράμματα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 1450 προγράμματα ανοιχτά. Για οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, αντιλαμβάνεστε ότι είναι αδύνατο μέσα σε μισή μια ώρα να σας τα παρουσιάσω όλα, αλλά εδώ μπορείτε να μπείτε και να ψάξετε όλα τα προγράμματα τα οποία είναι διαθέσιμα. Αν δείτε εδώ, έχουμε τέσσερις κατηγορίες ευρωπαϊκά προγράμματα, αυτά δηλαδή που χρηματοδοτούνται ξεροπλήρω από τις Βρυξέλλες, συγχρηματοδοτούμενα που είναι Βρυξέλλες και Κύπρος, και εθνικά προγράμματα που είναι καθαρά από την Κύπρο. Πατώντας σε κάποια από τις κατηγορίες, εδώ βλέπετε να δείξαμε πάνω στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, θα σας εμφανιστεί αυτή η κατάσταση εδώ. Λέει εδώ, σχέδιο χορηγό για ενίσχυση της επαγγελματικότητας και ενίσχυση της γυναικής επιχειρηματικότητας. Εδώ έχετε μια ένδειξη ότι είναι ανοιχτό το πρόγραμμα. Τρέχει αυτή τη στιγμή. Σας δίνει κάποιες πληροφορίες, πότε άνοιξε, πότε κλείνει και πατώντας εδώ που γράφει περισσότερα, σας ανοίγει όλες τις λεπτομέρειες. Ποιος λέει το πώς το χειρίζεται, τα έντυπα, τα πάντα θα τα βρείτε εδώ. Παραμένουν επίσης μέσα τα κλειστά που μπορείτε να δείτε τι κατηγορίες υπήρξαν στο παρελθόν, ώστε να έχετε μια ιδέα. Επίσης, εδώ μπορείτε να γίνετε μέλος, μάλιστα είναι δωρεάν η χρήση, και στην οποία μπορείτε να επιλέξετε ποιες κατηγορίες με ενδιαφέρουν, ξέρω εγώ, η άμυνα, ο τουρισμός, το εμπόριο, η αλληλεία, και σε εκείνες τις κατηγορίες μπορείτε να παίρνετε τηλεειδοποίηση είτε στο email σας, είτε στο fax σας, είτε στο κινητό σας, ανάλογα με τι μέσο θα επιλέξετε. Είναι ένα πολύ καλό εργαλείο, ενημερώνετε σε καθημερινή βάση και από εδώ μπορείτε να πάρετε όλη την πληροφόρηση για το τι προγράμματα υπάρχουν ανοιχτά. Κάποια τελευταία στοιχεία τα οποία θέλω να κρατήσω. Και είναι τα πρέπει. Το κάθε έργο το οποίο θέλουμε να εντάξουμε για χρηματοδότηση σε ένα πρόγραμμα πρέπει να είναι όριμο. Τι σημαίνει όριμο? Πρέπει να έχει όλο το κανονιστικό πλαίσιο ικανοποιημένο, όλες τις άδειες στη θέση τους. Δεν μπορεί να πάρει κανένας ούτε ένα λεπτό του ευρώ, εάν δεν έχει τις πολυοδομικές του, τις άδειες υποδομής του, αν είναι τρόφιμο, αν είναι γραμμένο εκεί που πρέπει. Όλα τα χαρτιά πρέπει να είναι στη θέση τους. Άρα, αν δεν τα έχουμε, μην περιμένουμε να ανοίξει το πρόγραμμα και να τρέξουμε να βγάλουμε άδεια από την πολυοδομία μέρα 25. Θέλουμε 3-4 χρόνια, μπορεί να γίνει μέσα σε 2-3 μήνες. Πρέπει να είναι όριμο από πλευρά όλων των στοιχείων τα οποία πρέπει να είναι στη θέση του. Πρέπει να τηρούνται όλες τις σχετικές νομοθεσίες, να υπάρχουν όλες τις σχετικές άδειες, σχετικά με το πρόβλημα φυσιολογικών, να υπάρχουν όλες τις προσφορές που να συνδέονται με τις επενδύσεις που να προκύπτουν, γιατί θα μας τις ζητήσουν αντίγραφα των προσφορών στην πρόταση μας. Πρέπει να κάνετε έγκαιρα τον προγραμματισμό σας, ώστε να μην περιμένετε, άνοιξε τώρα, έχουμε ένα μήνα με την πάνωση της προτάσης και τρέχουμε όλοι, αν δείτε τι συμβαίνει στο γραφείο τις ημέρες που να κλείσουν η περιόδη για την υποβολή των προτάσεων είναι ένας χαμός. Δηλαδή, ένας επιχειρηματίας, συγγνώμη, ένας κακός επιχειρηματίας, έρχεται και βάζει τελευταίο ένα τρεις ημέρες πριν και θέλει να κάνει μια επένδυση των 500.000 ή οτιδήποτε πράγμα. Αυτό είναι αστείο. Πρέπει να προγραμματιστεί το μοντέλο να είναι έτοιμος, να έχει όλα τα προηγούμενα, που είπαμε, άδειες κτλ., ώστε να έρθει έγκαιρα κοντά μας για να ετοιμάσουμε το φάκελο του ψηφιοδότη. Να διαβάσουμε προσοχή την ανακοίνωση των οδηγών και τα έντυπα που συνοδεύουν την αίτηση, ώστε να ξέρω ακριβώς τι ζητά και κατά πόσο μπορούν να εντάξουν τις επενδύσεις τους μέσα, ανταποκρίνονται στις ημερομηνίες, ειδικά εάν μας λέει ότι οι επενδύσεις θα γίνονται χτες μετά την υποβολή των αιτήσεων, γιατί συνήθως, δυστυχώς, αλλά οι επιχειρηματίες αυτόν κάνουν. Πάνε και κάνουν τις επενδύσεις προηγουμένως και προσπαθούν ύστερα με διάφορες μανούβρες να τις εντάξουν στο πρόγραμμα. Είναι καταστροφικό. Και πρέπει πάντοτε να λαμβάνετε σοβαρά υπόψη τον προσωπικό χαρακτήρα των χρηματοδοτήσεων. Τα πρώτα χρόνια της εφταετίας είναι τα καλύτερα για κάποιες επενδύσεις. Ταμείο. Απαγορεύεται η υπήρχη χρηματοδότηση. Δεν μπορείτε για ένα πρόγραμμα, ας πούμε για ένα πρόγραμμα της τεχνολογικής αναβάθμισης της βιομηχανίας που χρηματοδοτεί με 30%. Δεν μπορεί να το εντάξετε και σε τις ίδιες δράσεις. Δεν αγόρασα αυτό το μηχάνημα, το οποίο το αγόρασα 100 ευρώ και με χρηματοδότησε 30 ευρώ το τάδε πρόγραμμα. Δεν μπορώ τα άλλα 70 να βρω κάποιο άλλο πρόγραμμα και να επιδοτήσω τα άλλα 20, ας πούμε. Αλλά απαγορεύεται η υπήρχη χρηματοδότηση.